Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Ραπτόπουλε, βάλατε το θέμα στη θέση του. Όντως υπάρχει ιεραρχία. Δεν είναι δυνατόν εγώ να πω ό,τι λέει η μητέρα μου, αλλά ούτε και εγώ, ούτε και η μητέρα μου ό,τι λέω εγώ. Άλλο λεξιλόγιο της μητέρας μου, άλλο η κάθε οικογένεια έχει το δικό της λεξιλόγιο. Και αν θέλετε κάποτε σε θεατρική παράσταση, ξέρετε γιατί γελούσαμε. Γιατί η δική μου ηλικία μιλούσε όπως μιλάνε η νεαρά ηλικία. Και εκεί υπήρχε το γέλιο. Εκεί ακριβώς ήταν το θέμα μου, ότι δεν μπορούμε βλέπουμε ένα άτομο όπως εμείς νομίζουμε. Αν πρέπει, αν γίνεται και αν μπορούμε. Γιατί τον μπερδέψανε ότι ήταν πολιτική τοποθέτηση. Ορίστε. Είπανε οι ακροατές ότι η τοποθέτησή σας ήταν πολιτική. Ότι είστε ψηφοφόρος του Τσίπρα, ότι είστε ξέρω εγώ δημόσιος υπάλληλος και γι' αυτό τα λέτε αυτά. Κυρία μου, εγώ ασχολούμαι με το ραδιόφωνο σας. Διαβάζω την εφημερίδα σας. Ναι. Είναι δυνατόν αυτό να σας κάνω μάθημα, εσείς που το θέμα το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά. Εγώ είμαι μέρας τέχνης. Είναι δυνατόν να τα βάλω μαζί σας. Ναι, εντάξει. Καμία σχέση. Λέτε ότι έχεις την εξειδίκευση, οπότε εγώ θα σε ακούσω πάνω στον τομέα σου, να πούμε. Δεν μπορώ να σε κοιτάξω στα μάτια, ήταν και λίγο μεταφορικό αυτό που λέγατε. Μάλιστα. Δεν ήταν μεταφορικό, κύριε. Ήταν κυριολεκτικό. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Και αυτό γιατί είναι μια λέξη που αποσβολώνει. Ναι. Και δεν είναι δυνατόν από το μέναν άτομο στο δε. Είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή, εσείς ποτέ, ας πούμε, δεν θα διαμαρτυρώσασταν σε ένα τροχονόμο. Ναι, ο οποίος, και πούμε, δεν θα διαμαρτυρόμουν. Εφόσον έχω δίκιο, θα ζητήσω το δίκαιό μου. Όχι μόνο θα το ζητήσω, θα το απαιτήσω, κύριε Ραπτόπουλε. Συγγνώμη, η κοπέλα αυτή τότε είχε και αυτή δίκιο που έχασε τη δουλειά της. Ναι, ναι. Ο κύριος τροχονόμος όμως, ναι, είναι απέναντί μου. Είναι ένα άτομο που θέλει να με βάλει στο σωστό δρόμο ώστε να μην κάνω λάθος. Ναι. Κανείς δεν μπορεί να βάλει στο. Εντάξει, άρα τι θα του πείτε του τροχονόμου πως θα κάνει τη δουλειά του? Όχι. Όχι. Θα το κοιτάξετε στα μάτια? Όχι. Τον κύριο πρόεδρο κανείς δεν μπορεί να του μιλήσει. Τον τροχονόμο? Είναι ένας απλός άνθρωπος λίγο πιο ψηλά από μένα. Άρα είναι πιο ψηλά από σένα εκείνη την ώρα. Ναι. Και θα μιλήσουμε. Πώς θα μιλήσεις? Δεν θα μιλήσω με αυτάδια. Θα το κοιτάξετε στα μάτια τον τροχονόμο? Όχι. Όχι. Γιατί οι περισσότερες κλήσεις, κύριε Ραπτόπουλε, ξέρετε ότι πότε γίνονται? Όταν το άτομο έχει θράσος. Δηλαδή, αν ας πούμε ο γιος σας στο στρατό, ο ταξίαρχος, ο λοχαγός του ήταν πολύ σκληρός μαζί του κτλ. Γιατί έτσι το έβλεπε το έργο. Δεν θα πηγαίνετε να πείτε τον παλιό λοχαγό που ταλαιπωρεί το παιδάκι μου, ας πούμε. Θα έστειλα ένα γράμμα. Τι γράμμα? Τι γράμμα? Γιατί να στείλετε γράμμα, αφού ο άνθρωπος έκανε τη δουλειά του? Πώς θα το στείλετε γράμμα? Εδώ δεν κοιτάμε, ας πούμε, τον άλλο στα μάτια. Τον άλλο θα το στείλουμε γράμμα? Κακό. Ναι, δεν θα διαφορήσουμε για το παιδί μας. Πώς, γιατί για το παιδί μας? Και αυτό γιατί θα γυρίσει το παιδί μου να μου πει: μαμά, γιατί άλλες μητέρες? Δηλαδή, ό,τι είπε συγγνώμη, η μάνα. Αν μου δώσετε ένα λεπτό. Δευτερόλεπτα εγώ. Η μαμά της κοπέλας, δηλαδή, τι έπρεπε να πει? Θα ήταν να πει αυτό που λέτε εσείς? Η μαμά της κοπέλας. Όχι, ο πρόεδρος τι είπε? Τα τόσα άτομα που απολύθηκαν δεν είχαν μαμά, δεν είχαν μπαμπά. Ναι. Δηλαδή, ό,τι ισχύει. Άρα εσείς, ας πούμε, το γιο σας δεν θα πηγαίνατε να βάλετε μέσον για να πιάσει δουλειά, ούτε να βάλετε μέσον να πάει, ας πούμε, στο τρίτο σώμα στρατού αντί για τον Εύρο? Δεν θα το κάνατε αυτό? Όχι. Δεν το κάνατε? Όχι. Πολύ καλό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι συγκινητικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε στην τάξη τα θέματα. Ναι. Προσπαθώ να μπω σε μία τάξη κι εγώ. Να είστε καλά. Ναι. Εσείς βάζετε τα... Είστε δυνατός, σωστός, ακέραιος και τοποθετείτε τα θέματα σε μία τάξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Έβαλα τάξη τα θέματα. Να έχεις πόδους. Έλα, Ραπτόπουλε. Έλα, κύριε. Κλείς το ράδιο. Ναι. Ραπτόπουλε, με ακούς? Σε ακούμε τώρα, ναι. Ραπτόπουλε. Σε ακούμε. Ναι, εντάξει. Ναι. Σε ξαναπήρα πάλι από Ελευθερούπολη. Έλα. Ραπτόπουλε, δεν με απάντησες. Τι πράγμα. Εδώ για τον ΠΑΟΚ έχουμε εμπέλδες, 20, 30, 50, τους ταΐζουν οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι μαμάδες.
και δεν δουλεύουνε. Πεθαίνουμε για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Παντού τα ίδια κάνουν. Και είναι, ο Ολυμπιακός είναι, και αυτοί, αλλά είναι, ο ΠΑΟΚ είναι χειρότερο ακόμη. Είναι παρηγοριά, ρε φίλε, στην ανεργία του. Ναι, ρε φίλε, ναι. Παρηγοριά, αλλά κάνουν ζημιές. Πάζουν, ρημάζουν και κάνουν. Τι κάνουν. Και είναι οι παίκτες μας Έλληνες, είναι. Οι πιο πολλοί στο Ολυμπιακό είναι όλοι σήμερα ξένοι. Και ο ΠΑΟΚ είναι μισή. Είναι δικοί μας παίκτες, όπως είναι η εθνική. Να πούμε ότι άντε να είσαι φύλαθρος. Φίλε, άκουσε με, άκουσε με. Απάντησε με, δεν με απάντησε. Θα σε απαντήσω, ρε φίλε. Το ελληνικό ναι. κράτος, το οποίο είναι 190 χρόνια, ξένοι το συντηρούν, ξένοι το δανείζουν, ξένοι το ποτίζουν, ξένοι το φροντίζουν. Ναι. Ναι. Σε πήρα σε ξένα οι ξένοι παίκτες τώρα. Μάλιστα. Το παραδέχομαι, ρε φίλε, ναι, εντάξει. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Αλλά... Από τον Όθωνα και από εδώ όλοι οι ξένοι κάνουν κουμάντο. Πράκτορες, ναι, ναι, ιστορίες. Ναι, ναι. Μπράβο ρε Ρευτοπούλου, είσαι ωραίος, το ξέρω. Ναι. Είναι η δουλειά σου τέτοια. Αλλά επειδή σε ξαναπήρα ναι. και είναι η τεμπέλληση πιο πολύ. Άεργοι και τέτοιοι, οι πλούσιοι δεν πάνε δεν και είναι, κάνουν ζημιές. Δεν είναι όλοι... Αυτό υπέρον... Όχι, όχι, όχι. Υπάρχουν και τεμπέλληδες, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι χάσαν δουλειές και έχουν πάθει ψυχολογικό που δεν ναι. μπορούν να δουλέψουν. Δεν είναι όλοι τεμπέλληδες. Αλλά όχι είναι και η ζωή μας όμως, ρε φίλε. Άλλα είναι πράγματα η ζωή μας. Όχι, όχι, όχι. Να είσαι φίλε. Είναι... Εγώ είμαι δοξέως. Ναι. Είμαι και ορφέας ήμουν αυτά, αλλά τώρα αυτά βλέπω. Και είμαι και παουξής παλιά. Αλλά αυτά που βλέπω, απεκτάνουμε τώρα, ρε φίλε. Γι' αυτό σου πήρα να καλά πούμε. Καλά, δεν μου λες τώρα. Το ούζο που ήπιες επιτρέπεται ναι. σε αυτή την ηλικία. Κάνει. Ναι, δεν με πείραξε. Έρχεται η μέρα, δύο μέρες δεν πίνω, αλλά πέρασα πάρα πολλά. Είμαι κρυοπόλης, έκανα ποτά 7 χρόνια, δούλευα και 20 χρόνια φορτηγά. Κοίταξα και η μπαμπά, αδερφή, μάνα και γερό. Αλλά δόξα τω Θεώ, καιρό είμαι ακόμη. Έχουμε λίγα κουσούρια. Εντάξει, εντάξει. Αλλά να αυτά δεν στα είπε και κανένα και τα λέω εγώ. Καλά έκανε, καλά έκανε. Καλά έκανε. Ναι. Συγγνώμη κιόλα, αλλά είσαι τερβίση, το βλέπω. Να είσαι καλά, γερό, να μην πίνει πολύ το βράδυ. Άντε καλά. Φιλιά, φιλιά. Έχει τον άλλο και φωνάζει, έχει τον άλλο από την Κατερίνη και τα ξέρουν όλα. Συγγνώμη κιόλα. Ναι, είδε, κατάλαβε, σε λέω. Φιλιά, φιλιά. Τι γίνονται γάμο. Φιλιά, μη, φιλιά. Τα λέμε, τα λέμε.